εφικτό. 372 βαθμοί για τη Σουηδία. 9 για την Ρωσία. 113 βαθμοί διαφορά. 16η Κύπρος, 17η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, ο 57ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision έλαβε τέλος. Αποχαιρετούμε το Αζερβαϊτζάν και χαιρετίζουμε τη Σουηδία. Αποχαιρετούμε τον Μπακού και χαιρετίζουμε, ποιος ξέρει, τη Στοκχόλμη, το Μάλμο, το Γκέντεμπορκ, ποιος ξέρει. Η Ελευθερία Ελευθερίου και η ομάδα της τα κατάφεραν περίφημα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Κατέλαβαν τη 17η θέση σε έναν από τους πιο δύσκολους τελικούς των πολλών τελευταίων χρόνων. Το απόλαυσαν και έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ως αυτήν την ώρα στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους της τηλεόρασης που φρόντισαν ώστε όλα να κυλήσουν απρόσκοπτα από τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας που ήμασταν παρέα. Εδώ είναι 3 και 17 πρώτα λεπτά και εμείς παρακολουθούμε την πορεία της νικήτριας, της Λούρια, έτσι προφέρεται το όνομά της. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε το τραγούδι της. Μια καλλιτέχνης τελείως sui generis. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Σουηδέζα. Αγαπημένη της καλλιτέχνης είναι η Björk και η Ένια. Πολύ μεγάλη χαρά για τον Σουηδό σχολιαστή. 4 φορές έχει κερδίσει η Σουηδία. Είναι μια χώρα, μια βιομηχανία παραγωγής τραγουδιών για την Eurovision. Θα δούμε τώρα την Λωρία να τραγουδάει ξανά το τραγούδι που κέρδισε. Kristal Hall'da inanılmaz anları sizinle beraber yaşamışız. Dileriz hayra kalsın. Good night Europe. Τελευταίες καληνύχτες. Και το τραγούδι που κέρδισε με τον ελληνοπρεπέστατο τίτλο Euphoria. Από τις 10 το βράδυ Μαρία Κοζάκου ήταν στο μικρόφωνο. Από όλη την ελληνική αποστολή. Έχει τη συνέντευξη. Θα δούμε και ένα μικρό μέρος της συνέντευξης. Θέλεις να πεις όλο τον κόσμο. Πω πολύ, σας ευχαριστώ που με πιστέψατε. Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πραγματικά. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας. Δεν ξέρω σε ποιος απευθύνεται. Θα το ξαναδούμε το τραγούδι λοιπόν. Από τις 10 το βράδυ η Μαρία Κοζάκου ήταν στο μικρόφωνο. Από όλη την ελληνική αποστολή, καλό βράδυ στην Ελλάδα και καλή αντάμωση.
Hey.